Πρόεδρε, όπως θυμάστε, το Φεβρουάριο του 2020 είχατε βρεθεί εδώ και είχαμε θεμελιώσει τότε το νέο αεροδρόμιο στην περιοχή του Καστελίου. Όπως βλέπετε, μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει, οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε πλέον ένα εργοτάξιο σε πλήρη εξέλιξη, ένα ενεργό εργοτάξιο. Και μάλιστα αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι με τις συμπληρωματικές εργασίες που συμφωνήσαμε και περάσαμε και από τη Βουλή, στην ουσία ξεπερνάμε τις πεπερασμένες προδιαγραφές που είχε ένα αεροδρόμιο που είχε σχεδιαστεί πριν από 20 χρόνια και θα έχουμε πλέον ένα σύγχρονο αεροδρόμιο το οποίο θα μπορεί να το επισκέπτονται μέχρι και 15 εκατομμύρια επιβάτες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου και νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα πιστοποιεί ότι το έργο προχωράει μπροστά από τα χρονοδιαγράμματά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Κρήτη επιτέλους αποκτά ένα αεροδρόμιο αντάξιο της αναπτυξιακής της δυναμικής. Ο Υπουργός θύμισε όντως ότι είχα βρεθεί πάλι εδώ τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο πριν μας τιμήσει ο κορονοϊός, τότε θεμελιώσει την κατασκευή του αεροδρομίου. Πρέπει να σας πω ότι η πρόοδος η οποία έχει στελεστεί είναι εντυπωσιακή, νομίζω το βλέπετε εσείς μόνοι σας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια που κατασκευάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα αεροδρόμιο μάλιστα το οποίο τελικά θα είναι μεγαλύτερο από το οποίο είχε αρχικά προβλέψει. Πρέπει να προνοήσουμε και να λάβουμε το υπόψη τις πολύ θετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από τότε που το αεροδρόμιο αρχικά σχεδιάστηκε. Έχουμε λοιπόν κυρώσει τις σχετικές συμβάσεις στη Βουλή, έχουμε βρει τους αντίστοιχους πόρους και είμαστε και απολύτως πεπισμένοι ότι εντός των προγραμμάτων που έχουμε θέσει η Κρήτη θα έχει πια ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο για τον επόμενο αιώνα. Να διανόητο να μιλάμε για την ανάπτυξη του νησιού χωρίς σύγχρονο αεροδρόμιο και χωρίς σύγχρονο αυτοκίνητο. Και χωρίς φυσικά και τον δρόμο, ο οποίος όπως είδατε κατασκευάζεται πολύ γρήγορα, που θα συνδέει τον βόρειο οδικό άξονα με το αεροδρόμιο αυτομετακράτου για την ικανοποίηση για την γρήγορη πρόοδο των εργασιών. Και να επαναλάβω ότι το Υπουργείο σε συνεννόηση με την κατασκευάστρια εταιρεία θα κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να τηρήσουμε τα προγράμματά μας και το στόμα των δυνατών να αποκτήσουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο πραγματικά όταν θα ολοκληρωθεί θα είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα αλλά και ένας βάρος ανάπτυξης. Είμαστε ουσιαστικά στο γεωγραφικό κέντρο της Κρήτης. Είμαστε τώρα θα γίνει και το οικονομικό κέντρο της Κρήτης με την κατασκευή του νέου αεροδρόμιου. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ότι η προσοχή μας θα σταθεί και στην αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου, του αεροδρομίου Καστατζάκης. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική έκταση, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Θα ακούσουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και πιστεύω ότι και ο χώρος αυτός θα μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα προς όφελος όχι μόνο των κατοίκων του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της περιοχής. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να μεσολαβήσουν πάλι 18 χρόνια, όπως δυστυχώς έγινε με το ελληνικό, από τη στιγμή δηλαδή που μετακινήθηκε το αεροδρόμιο στα Σπάτα, να μείνει αυτή η πολύ σημαντική έκταση ανενεργή. Κύριε Περιφερειάρχα, θες να προσθέσεις κάτι? Θέλω να εκφράσω εγώ την ικανοποίησή μου για την πρόοδο των εργασιών, να καλωσορίσω με τον κύριο Πρωθυπουργό και τους υπουργούς και όλους τους συνεργάτες. Αυτό το οποίο χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, με τη λειτουργία του αεροδρομίου, πρέπει να δούμε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, γιατί με τους σεισμούς υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να δούμε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για να μπορούμε να κάνουμε τις υποδομές και τις δημόσιες και τις κοινωνικές και θέλουμε τη βοήθειά σας και τη στήριξη για να γίνει μαζί με τους υπουργούς για να γίνει αυτό το μεγάλο εμβληματικό έργο για την ευρύτερη περιοχή εδώ του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Να φτιαχτεί τα σπίτια πρώτα. Καταρχάς να πούμε ότι γνωρίζουμε, ξέρετε πόσο προσοχή και με πόση ταχύτητα σε σχέση με τους ρυθμούς της δημόσιας διοίκησης έχουμε σκύψει πάνω στο πρόβλημα των σεισμών των συμπολιτών μας. Νομίζω ότι είναι κάτι που το πιστώνεται και προσωπικά ο κ. Κυριαντόπουλος, ο οποίος ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό και σίγουρα έχουμε κινηθεί γρηγορότερα από όσο παρελθόν.
βλέπουμε και όλα τα τελικά ζητήματα. Θα συνεργαστούμε πάντα με τον Δήμαρχο και με του Δήμου, αλλά όπως του είπα, δεν γίνεται να φτιάχνουμε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο εκτός προγραμμάτων. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα δημαρχείο. Και να μην μπορούμε να φτιάξουμε ένα δημαρχείο, οπότε και αυτά θα δρομολογηθούν με την ταχύτητα που πρέπει. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και με το καλό στην επόμενη επίσκεψή μας με ακόμα... Όχι, θα ξανάρθουμε πριν. Έχει κάποια χρόνια, γιατί πρέπει να είμαστε από πάνω και να επιβλέπουμε την πρόοδο του. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε μετά.